Βόλτα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και ψώνια στα καταστήματα επέλεξαν οι περισσότεροι Ηρακλειώτες για το πρωινό του Σαββάτου. Τα μαγαζιά είναι γεμάτα, μπορώ να πω. Και ειδικά τα τουριστικά έχουν γεμίσει τώρα. Είναι ωραία. Έχει αρκετό κόσμο, ναι, ψώνισα, ναι. Εσείς τι ψώνισατε, ρούχα? Παπούτσια για το παιδί. Ναι, πήραμε κάτι πράγματα. Θα γίνουμε κοινωνοί και αναγκαστικά παίρνουμε κάποια δώρα, ναι. Δώρα. Και για μένα κάτι μικρό. Συγκρατημένοι ήταν οι περισσότεροι καταναλωτές που, αν και χάζευαν τα προϊόντα των καταστημάτων, προτίμησαν να περιοριστούν στα πιο απαραίτητα. Κι εγώ, ας πούμε, κάνω πολύ προσεκτικά τις αγορές μου. Προσπαθώ, ας πούμε, να μην παίρνω περίτα πράγματα. Θέλουν να ψωνίζουν για τα τρόφιμα, το οποίο έχουν ανέβει και ζωηρικά οι φοιτητές. Οπότε αφήνουν κάποιες άλλες προτεραιότητες πιο πίσω. Έχει κίνηση. Γενικά ο κόσμος έχει βγει για να ψωνίσει. Ανεξαρτήτως αν οι τιμές έχουν ανέβει. Βλέπω ο κόσμος δεν έχει πτωηθεί ακόμα από αυτό. Το θεωρώ θετικό αυτό σημάδι. Η πρωινή λιακάδα αναμφίβολα αποτέλεσε ένα ισχυρό κίνητρο για τον κόσμο που πλημμύρισε το κέντρο του Ηρακλείου. Η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ ωραία μέρα. Εντάξει, μια χαρά. Έχει τέλεια μέρα πραγματικά. Όλοι έχουμε έρθει να επωφεληθούμε από την υπέροχη μέρα που έχουμε σήμερα, διότι τις προηγούμενες μέρες ο καιρός δεν ήταν καλός. Είχε πάρα πολύ σκόνη, γενικά δεν ήταν για να βγεις. Πάντως, μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση αναμένεται να αποκτήσει αυτές τις μέρες η αγορά εν ώψη και του Πάσχα. Μάλιστα, ο Εμπορικός Σύλλογος ανακοίνωσε και το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, ανοιχτά θα είναι τα καταστήματα την επόμενη Κυριακή από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ενώ τη Μεγάλη Δευτέρα, τη Μεγάλη Τρίτη και τη Μεγάλη Τετάρτη τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τόσο πρωινές όσο και απογευματινές ώρες. Συνεχόμενο ωράριο προβλέπεται για τη Μεγάλη Πέμπτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ τη Μεγάλη Παρασκευή τα καταστήματα θα λειτουργήσουν από τις 12 μέχρι τις 6. Το Μεγάλο Σάββατο ανοιχτά θα παραμείνουν τα καταστήματα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, ενώ Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα τα καταστήματα θα μείνουν κλειστά. Θα δούμε τώρα με τον τουρισμό, και αυτό είναι ένας δείκτης, εν πάση περιπτώσει, απόδοσης οικονομικής ευμάρειας, και θα δούμε πώς εξελιχθεί η ιστορία με τον τουρισμό. Βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου έκαναν επίσης πολλοί από τους πρώτους τουρίστες που υποδέχθηκε η Κρήτη για τη φετινή σεζόν, ενώ γεμάτες ήταν και οι καφετέριες με κόσμο που με καλή διάθεση απολάμβανε τον σαββατιάτικο καφέ του.